Ήταν 21 Μαΐου του 2005 όταν η Έλενα Παπαρίζου ανακοινώνεται νικήτρια της Eurovision. Έλενα Παπαρίζου, είμαστε το number one της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει ξανασυμβεί. Το τραγούδι My Number One κατάφερε να αποσπάσει 10 δωδεκάρια, αριθμό ρεκόρ για την εποχή, και 230 πόντους συνολικά, ανάμεσα σε 39 χώρες. Η τραγουδίστρια μετά την νίκη της δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Το My Number One είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή και είχε θεωρηθεί φαβορί. Μετά τη θριαμβευτική διάκρισή της, η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στην Ελλάδα και παρευρέθηκε σε μια μεγάλη γιορτή που είχε στηθεί στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ειδικά για τον εορτασμό της νίκης της. Αμέτρητος κόσμος είχε συγκεντρωθεί με ελληνικές σημαίες για να πανηγυρίσει. Η μυσταγωγική ατμόσφαιρα έφερνε στο μυαλό εικόνες από την προηγούμενη χρονιά, όπου η Ελλάδα είχε κερδίσει το Euro 2004, αλλά είχε διοργανώσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κυρίες και κύριοι, που μας παρουσιάστρια ήταν η δημοσιογράφος Ρίκα Βαγιάννη. Η Έλενα Παπαρίζου! Σημαία και είναι άλλη μια μέρα που τη σηκώνουμε ψηλά. Ελλάδα, ψηφίσατε το καλύτερο τραγούδι και Ευρώπη επίσης! Το 2005 ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ήταν επετειακός, καθώς συμπλήρωνε 50 χρόνια από την έναρξή του και είχε πραγματοποιηθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας. Θα μας μείνει αξέχαστος. Το σηκώνουμε μαζί! Χαρά. Σαν να ήμουν εκεί ένιωσα τώρα, ναι. Σαν να ήμουν εκεί σε ραδιομέγαρο. Είπε η Έλενα ότι το τραγούδι εσείς το διαλέξατε, εσύ. Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να ήταν από τα αγαπημένα της. Ήθελε να το κάνει αυτό το τραγούδι ή είχε κάποιο άλλο. Είχε. Γιατί εκείνη τη χρονιά είχαν δοθεί κάποια τραγούδια τα οποία θα έλεγε η Έλενα. Ήταν τρία τραγούδια, ναι, και έπρεπε να, με το κοινό να επιλέξει και εγώ αγάπησα αυτό πιο πολύ. Αυτό. Και το κοινό επέλεξε και αυτό, με μια Έλενα που δικαιωθήκαμε όλοι. Όποιο και να έλεγε η Έλενα, η φωνή της, η σκηνική της παρουσία, πιστεύω θα πήγαινε καλά, αλλά αυτό ήταν το ιδανικό. Έχεις πάντοτε στις σκηνοθεσίες σου πάνω στα κομμάτια της Eurovision, έχεις ένα στοιχείο πάντοτε και στις δουλειές σου όλες, νομίζω. Ας πούμε εδώ έχουμε πολύ χαρακτηριστική τη λύρα. Ναι, και είπες, ας πούμε, θα γίνει έτσι. Πάντοτε βάζεις κάτι, ένα κέντρο. Ναι. Και πότε σου ήρθε η ιδέα για τη λύρα ακριβώς, θυμάσαι? Τώρα, καμιά φορά μπορεί να είμαι ο χειρότερος χορογράφος, ο χειρότερος σκηνοθέτης. Αυτό που πιστεύω ότι έχω καλό είναι το ότι μπορώ να τοποθετώ τον εαυτό μου σε κάτι που έχω φτιάξει και να γίνομαι θεατής. Και καμιά φορά λέω, μ' αρέσει, βαριέμαι. Βαριέμαι. Και αυτό με κάνει να βλέπω διαφορετικά τα πράγματα τα οποία εγώ αγαπώ, εγώ φτιάχνω. Ναι. Γι' αυτό πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξω και να αποδομήσω τα πράγματα τα οποία μπορεί να έχω αρχικά στο μυαλό. Πάντως με αυτό που είχες κατευθείαν με τη λίρα, αυτό είχες στο μυαλό σου? Όχι. Όχι. Προέκυψε μετά. Έλα, πες το μας τώρα, θα μας το αποκαλύψεις εδώ. Όχι, ενώ έλεγα, είχε μια μουσική γέφυρα, την οποία τη χορέψαμε. Μετά ήρθε άλλη μια μουσική γέφυρα, λέω πάλι χορογραφία, βαριέμαι. Το βλέπα, το έχω χορογραφήσει και λέω, βαριέμαι, κάτι άλλο πρέπει να συμβεί. Και μου ήρθε η ιδέα της λίρα. Μάλιστα. Ίσως το λέω πρώτη φορά. Πρώτη φορά δεν το έχω ξανακούσει, θα το έχω διαβάσει. Βαριέμαι, θα βάλω τη λίρα. Και έγινε το σήμα κατά τεθέν αυτή. Είναι... βέβαια. Εμβληματικό. Και η Έλενα μαζί με όλη την ομάδα τότε και την Αταλία Γερμανού και τους ανθρώπους που τη ΣΕΡΤ που την αγκαλιάσανε. Νομίζω ότι είναι κάτι που και εμένα είναι χαραγμένο στην καρδιά μου και θα μείνει. Είχατε άγχος, το θυμάσαι? Πάντα, εκεί που πάντα υπάρχει άγχος. Είτε για την πρώτη θέση, είτε για όποια θέση και να πάρεις. Πάντα υπάρχει άγχος. Πας σε μια γιορτή που δεν ξεχνάς ότι είναι και ένας διαγωνισμός. Άρα στο διαγωνισμό δεν πας για να βγεις τελευταίος, πας για να νικήσεις. Εγώ αυτό έχω μέσα μου πάντα και αυτό σκέπτομαι πάντα, είτε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Η Ναταλία.